Σε οικονομικό αδιέξοδο βρίσκονται μπελουργοί στο νησί μας, με φόντο τις μεγάλες ζημιές στα αμπέλια εξαιτίας του παρατεταμένου καύσωνα. Συνέπεια, η παραγωγή να έχει μειωθεί αισθητά και ποσότητες αφυλιών να οδηγούνται στη σταφυδοποίηση. Είναι μια από τις χειρότερες χρονιές της τελευταίας πενταετίας που έχει στήσει τον αμπελουργό. Και αυτά φαίνονται μέσα στα στοιχεία τα οποία τα έχουν πλέον στα χέρια του ΣΔΑΟΚ όσον αφορά τις εξαγωγές των επιτραπεζίων σταφυλιών, τα οποία όντως έγιναν μη εμπορεύσιμα. Και αυτά που είναι φορτωμένα εδώ πέρα στο αυτοκίνητο είναι σταφύλια βιολογικά δικά μου, τα οποία πλέον κατήντησαν μη εμπορεύσιμα, πάνε πλέον για σταφυδοποίηση. Οδηγούνται σταφυδοποίηση αυτά τα οποία αντέξανε, διότι τα ζάχαρα πήγαν πίσω. Η ζημιά είναι τεράστια. Φέτος δεν ξεπεράσουμε τις 5.000 τόνους. Το δείχνει τα στοιχεία. Η εμπορία και η διάθεση είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα από πέρσι και από πρόπερσι. Να φανταστείτε ότι υπάρχει ακόμη σταφίδα απόλυτη ή αυτή που πουλήθηκε τελευταία το καλοκαίρι με 80 λεπτά, με 90 λεπτά, όταν το κόστος σταφυδοποίησης μόνο περνά το ευρώ. Ένα 70% θα είναι κάτω η σταφυδοποίηση από πέρσι. Γιατί σας είπα, η τιμή δεν είναι προσελκύσιμη και του έρχεται μια απόγνωση, του έρχεται μια εγκατάλειψη για την αμπελουργία. Όντως πολλά αμπέλια θα εγκαταλειφθούν. Όπως εκτιμά ο Πρίαμος Ιερονυμάκης, οι ποσότητες επιτραπέζιου σταφυλιού στο νησί μας δεν θα υπερβούν τους 5.000 τόνους από 15 περίπου χιλιάδες που ήταν πέρυσι, με τον ίδιο να περιγράφει τις μεγάλες ζημιές που υπήρξαν και σε ποικιλίες ινοστάφυλων. Το ίδιο συμβαίνει και στις ποικιλίες ινοστάφυλων, μεγάλες ζημιές έχει. Από εκεί πέρα, το θετικό είναι ότι το σύστημα άνοιξε, εφόσον είναι ασφαλιζόμενα αίτια. Πρέπει ο ΕΛΓΑ και οι γεωπόνοι να δουν την πραγματική ζημιά ποια είναι, να μην αφήσει τους ανθρώπους εκτεθειμένους. Διότι είναι σαν να τραχάρουμε το αυτοκίνητό μας και δεν σε πληρώσει η ασφάλεια. Απλώς ζητάμε να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Στα εινοποιήσιμα τα απορροφούν σιγά σιγά, αλλά και αυτά με μεγάλη επιλογή, διότι υπάρχουν μεγάλη ζημιά και αυτά από τον καύσωνα. Οι τιμές είναι και χαμηλότερες από τις περσινές, διότι είναι υποβαθμισμένα, είπαμε, από τον καύσωνα. Μιλάμε ότι είναι οι αποθήκες τους γεμάτες, οι δεξαμενές γεμάτες, τα μπουκάλια γεμάτα και αδιάθετα. Εμάς είναι όλα δύσκολα. Και χειμώνα και καλοκαίρια, δέρνουμε μέσα με τις καιρικές συνθήκες. Δεν πάνε καλά. Σταφυδοποίηση που γίνει πέρσι είναι ακόμα πλήρωτη. Ο γιος μου έχει δώσει μερικές σταφίδες στην ΞΟ και δεν έχει πάρει το μία δραχμή. Και τώρα πάει τριγά σήμερα. Έκαμε τι. Όταν πάει πού. Το Κυπαρίσι έχει όλο αυτοί που ασχολούνται με τι. Είναι επιτραπέζια, αλλά δυστυχώς θα πάνε όλα στα φιλοποίηση. Νερό δεν υπάρχει. Είχε υποσχεθεί προεκλογικά εκεί στο καφενείο και εγώ καθόμουν μαζί με τις συμβούλους του και με τον κύριο Αναστασάκη. Τι θα σου πει ο κύριος Λαμπρινός? Θα ασύξουν οι γεωτρήσεις στη δυτική μεριά του συνοικισμού. Δυστυχώς. Το Κυπαρίσι το πετάξανε. Δεν υπάρχει Κυπαρίσι για το Δήμο Ηρακλείου. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί στους αμπελουργούς το μεγάλο πρόβλημα της αδιάθετης σταφίδας, καθώς και οι παράνομες ελληνοποίησεις σταφίδας παραγωγής τρίτων χωρών. Γίνεται μεγάλη εισαγωγή και οι περισσότεροι βαφτίζονται σαν ελληνικοί. Μιλάω λοιπόν για εισαγόμενη σταφίδα που ελληνοποιείται στη συνέχεια και ζητάμε να γίνει αυστηρή ελέγχη. Ζήτησα από τον Υπουργό Γεωργίας και από τους βουλευτές όλων των κομμάτων να στηρίξουν να μπει η σταφίδα στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στο στρατό και επίσης στις δομές προσφύγων. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να πάρει σάρκα και οστά αυτό, διότι η σταφίδα, το τονίζω, είναι πραγματικά το βαρόμετρο για την αμπελουργία.